Τη λαϊκή καταγραφή προκαλεί η πολιτική που μετατρέπει το φάρμακο και την υγεία σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για λίγους. Δυναμική συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν οι απόμαχοι της ζωής, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της Ομοσπονδίας Δεξιού Χωνίκα για παλαϊκό ξεσηκωμό, ώστε να μην μείνει καμιά λαϊκή οικογένεια χωρίς τα φάρμακα που έχει ανάγκη. Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Πέρο. Οι συνταξιούχοι δεν ζητάνε βόλτα στο φεγγάρι. Ζητάνε φάρμακα, ψωμί, νερό και στέγη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σήμερα λείπει με τα χαράτσα τους, με τον τρόπο που επέβαλαν στους συνταξιούχους τη φτώχεια. Δεν θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που τους στέλνουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας, για μας και τα παιδιά μας. Δικαίωμα είναι η δωρεάν καθολική υγεία για όλο το λαό. Τα απανωτά και χωρίς ανάσα χτυπήματα που δίνει η κυβέρνηση στους χιλιάδες συνταξιούχους τους έχουν οδηγήσει κυριολεκτικά σε οικονομική ασφυξία. Οι νέες σχεδιαζόμενες περικοπές στις συντάξεις, η κατάργηση των ήδη κουτσουραμένων δώρων και επιδομάτων, οι νέες περικοπές φαρμάκων καθιστούν αδύνατη την επιβίωση για χιλιάδες νοικοκυρία συνταξιούχων. Θα μείνω χωρίς φάρμακα. Θα μείνω χωρίς φάρμακα. Με μικρή οικονομία ίσως μπορέσω να πάρω το φάρμακο αυτό που είναι για την πίεση. Από εκεί και πέρα. Τα άλλα για την καρδιά θα τα σταματήσω οπωσδήποτε. Και το 25% που μας έχουν βάλει στο να πληρώνουμε συμμετοχή. Το ότι δεν τα βρίσκουμε τα φάρμακα, γιατί και οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν το δικό τους παιχνιδάκι με το φάρμακο. Αυτά μας αναγκάζουν ουσιαστικά να πληρώνουμε από την τσέπη μας όλο το φάρμακο. Και για τρία ακόμα σκέφτονται να σου γράψουν το φάρμακο που σου αναλογεί. Γιατί εξαναγκάζονται να γράφουν τα υποκατάστατα, να γράφουν εκείνα τα οποία δεν είναι δοκιμασμένα, εκείνα τα οποία δεν έχουν παρενέργειες. Δηλαδή, πλήρης εξαθλίωση. Αν δηλαδή χρειάζεσαι στο μήνα 300 ευρώ για φάρμακα, έχεις δώσει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από τη σύνταξή σου. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ψωμί να φάει, να δώσει ένα φράγκο στα αγκόνια του, καταλαβαίνετε. Όχι για φάρμακα θα μας υπερισσεύουν. Όπως μας βλέπετε όλους σε λίγο καιρό θα πέσουμε στην πιάτα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Υπουργός Υγείας ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας και υποκρισίας. Αρχικά δήλωνε απόν, ενώ όταν οι συνταξιούχοι έφτασαν έξω από την πόρτα του γραφείου του, αποφασισμένοι να τον δουν, τους αποκάλεσε τραμπούκους και ψεύτες, ισχυριζόμενος ότι υπάρχουν και φάρμακα και γιατροί. Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την απαράδεκτη στάση του κυβερνητικού στελέχους και αποχώρησαν φωνάζοντας ενθύματα. Η απάντηση θα δοθεί στον ενιαίο, μαζικό και συνεχή αγώνα στο πλευρό του ΠΑΜΕ, τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δεξιού Χωνίκα, Δήμος Κουμπούρης. Θα δώσουμε λοιπόν συνέχεια και απάντηση στις 8 του Σεπτέμβρη το πρωί μαζί με τους εργαζόμενους και τα σωματεία στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην πλατεία Ποδιά. Θα δώσουμε συνέχεια και με άλλους αγώνες. Θα στηρίξουμε τη γενική απεργία που έχει κηρύξει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.